Παράσταση. Ερχόμαστε εδώ που ήμασταν εμείς. Εγώ ένα θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Αυτή, παιδιά μου, η κατοχή δεν μοιάζει με την άλλη κατοχή, την παλιά. Μη συγχαίουμε τα πράγματα. Μα πρώτα απ' όλα, καταρχήν, οι άνθρωποι, ναι, δεν φοράνε αυτές τις στολές που φορούσαν στην άλλη την κατοχή, την παλιά. Βεβαίως. Δεν τη μέρισαν SS, Wehrmacht, αυτά και τα λοιπά. Ναι, σαν τον πολίτη. Το βλέπεις τον Ράινμπαχ, να πούμε, ναι, με το κουστούμάκι, την κραβατούλα του. Σαν κανονικός άνθρωπος, σαν εμάς. Και προσοχή, γιατί βρίζουμε αδίκως οι Γερμανούς και αυτά. Ούτε γυρνάνε με τίποτα τάγκ στους δρόμους όπως παλιά. Ούτε σκοτώνουν ανθρώπους. Αυτοκτόνουν από μόνοι. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Ναι, ναι, άλλο αυτό. Άλλο. Συγγνώμη. Θες πηδάς από το παράθυρο, θες δεν πηδάς. Δεν έρχεται ο Γερμανός, ας πούμε, να σε σπρώξει. Όχι. Ο Γερμανός σου λέει χρωστάς, θες τα δίνεις, θες πηδάς από το παράθυρο και γλιτώνεις από το χρέο. Βέβαια, έτσι, πρέπει να τρέξουμε, να προλάβουμε και να πούμε μερικά πράγματα, παιδιά. Να πούμε αλήθειες. 500 ευρώ, ναι, είναι πολλά λεφτά. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Ζήτε τραμελής οικογένεια. Yeah. Πού κάνες. Αν δεν βάλτε κάτω. Το παιδί πόσο θέλει να πούμε το κάθε παιδί το μήνα. Πώς. 80 ευρώ. Εγώ να του βάλω 100 ευρώ τι θέλει. Μπράβο. Δύο παιδιά 200 ευρώ. Και 100 η μάνα και ο πατέρας μαζί, διότι τι έξοδα να έχει ένα ζευγάρι. Προφυλακτικά δεν παίρνουν. Σεξ δεν κάνουν. Να φάνε τι να φάνε. Yeah. Έχουν σάχαρα, πιέσεις, καρδιές. Λοιπόν, τι να κάνουν. Σου μένουν και 200 ευρώ στην άκρη. Μπορεί να πάνε ψωνί, θα ξοδέψει, διασκέδαση. Κατάλαβες. Yeah. Και να σου τύχει, ρε παιδάκι, για μια στραβή να πούμε, έχεις και 20 ευρώ στην άκρη για ουρανάκι. Δηλαδή, με συγχωρείς. Έχουνε πεθάνει οι Ρουμάνοι που παίρνουν λιγότερα από εμάς. Όχι, δα. Όχι. Όχι, δα. Τότε λοιπόν γιατί να πεθάνουμε εμείς. Θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε κανονικά. Σαν Βούλγαροι, σαν Ρουμάνοι, σαν Αφγανοί, σαν Κινέζοι. Αλλά θα ζήσουμε, ρε παιδιά. Θα ζήσουμε. Και θα μας περισσέψουν και λεφτά να μπορέσουμε να πάμε στην ακτή της Οδού Πειραιός που είμαστε με τον Γιάννη και τον Χατζηγιάννη. Θα μπορέσουμε εκεί πέρα να έρθουν να κλετήσουν οι άνθρωποι, διότι έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στη νέα οικονομική κατάσταση. Εγώ το είδα το πρόγραμμα. Είχα πριβέ, ήταν το κάτι άλλο, ήταν εξαιρετικό. Δεν δηλαδή, μετράει η γνώμη σας, ασκήσουν... γιατί μας αγαπάτε, κύριε Ραγκόπουλε. Όχι, αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, δεν μετράει. Απλώς διαφωνώ αυτό που δεν θέλατε να φέρουμε τον Χατζηγιάννη σήμερα και να το κρατήσουμε σαν κωμωδία. Δεν είναι το σωστό αυτό. Όχι, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να το φέρουμε. Την κωμωδία στην ακτή ο Χατζηγιάννης. Όχι, εντάξει, ναι, παίζει και ο Χατζηγιάννης. Σας έχει απογειώσει, μην μιλάτε καθόλου. Το απογειώσει. Είναι κακός, πολύ κακός κάνετε που δεν ήρθε. Διότι όλος ο κόσμος περίμενε τον Χατζηγιάννη, σας το λέω. Συγγνώμη, θέλετε τον Χατζηγιάννη, αν είναι δυνατόν. Συγγνώμη. Μόνο εδώ είναι ο Λέα, η κυρία. Γιατί δεν ήρθε, ρε παιδιά. Γιατί δεν ήρθε. Σιγά που δεν ήρθε. Καλώς το. Εδώ σε περιμένουμε. Πάμε λοιπόν να λιώσουμε όπως έλειωσε εγώ στο μαγαζί. Θα σκίστε, φέρνε, ναι. Πιάστε μικρόφωνα εδώ. Ελάτε να πούμε ένα καινούργιο τραγούδι. Ένα. Έτσι προπάρεις. Ναι. Χριστός και Παναγία. Ναι, άξινος. Φοβερό πράγμα. Αυτή είναι η κανονική τη φωνή. Η άλλη χειρότερη ήταν πιο χάλια. Τέλος πάντων, πάμε. Θες και την κιθάρα. Μάλιστα. Θα πούμε ένα τραγουδάκι. Ναι. Έχω γράψει εγώ τα στιχάκια, τη μουσική ο Μιχάλης. Και εγώ το τραγουδάω καλύτερα. Έτσι, ακριβώς. Είμαστε έτοιμοι. Μοιάζω παραφωνία. Δεν μοιάζει. Το μόνο σίγουρο που ξέρω θα το πω. Οι αντιθέσεις πάντα φτιάχνουν αρμονία. Γιάννη, ναι. Θυμάσαι κάποτε που είμαστε μικροί. Το θυμάμαι που με συνάντησε τότε στο Χατζηδάκι. Έχω γεράσει εσύ τόσα χρόνια στη σκηνή. Μα εσύ ξέρεις πως παρέμεινα παιδάκι. Απ' τα Μαρία ρίξα μάγκυρα εγώ.
εξάρχεια μεταβρό. Κάναμε ίσιο ό,τι βλέπαμε στραβό κι ισορροπήσαμε στο άσπρο και στο μαύρο. Ελλάδα λαϊκόπεδο, απικία και παράγκα. Κάποιοι ξεχάσανε ποια είσαι για τα φράγκα. Κάποιοι ξεχάσανε ποια είσαι για τα φράγκα. Ελλάδα οικόπεδο, απικία και παράγκα. Οι σύντροφοί μας έχουν γίνει υπουργοί. Άλλοι τους βρίζουνε κι άλλοι τους λαστιμάνε. Βγάλανε φράγκα, κλέψαν, πιάσαν την καλή. Μα από αισθήματα δεν έχουνε να φάνε. Κάποιοι σκεφτήκανε πως είμαστε χασί. Πως θα μας κάνουν κοπηλάτες σε γαλέρα. Δεν θα μας ίσουμε αν είμαστε μαζί. Θα καθαρίσουμε να φύγει η χολέρα. Ελλάδα οικόπεδο, απικία και παράγκα. Κάποιοι ξεχάσανε ποια είσαι για τα φράγκα. Κάποιοι ξεχάσανε ποια είσαι για τα φράγκα. Ελλάδα οικόπεδο, απικία και παράγκα. Μπράβο σας, γι' αυτό σκίζετε. Και να τον αφήσουμε, γιατί πάντα δίνουμε θέση στα μεγάλα ταλέντα. Εννοείται. Όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Πάντα καλή τέτοια. Πάρα πολύ. Καλή επιτυχία που σχίζετε. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Συνεχίστε. Θα γίνει χαμός. Δικό σου το σαντήρι, Μιχάλη. Yeah, yeah.
ζωή. Τώρα που τελειώσαμε, μπορούμε να σου πέφτουμε.